never had before. No, 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 I get a good feeling, yeah. Επιστρέψαμε από το διάλειμμά μας και έχουμε μαζί μας τον ποδοσφαιριστή του Απόλλων Καλαμαριάς, τον Βασίλη Πολιανίδη. Να καλωσορίσουμε τον Βασίλη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Μια χρονιά ολοκληρώθηκε με τον Απόλλων να βρίσκεται στην τρίτη θέση. Τετάρτη. Πέμπτη θέση. Ξεκίνησε λίγο άσχημα ο Απόλλων, μετά ανέβηκε. Θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για την φετινή σεζόν. Εντάξει, η φετινή χρονιά, ειδικά για εμάς τους παίκτες, ήταν πολύ δύσκολη. Ξεκινήσαμε με άλλη διοίκηση, άλλο προπονητή. Το Δεκέμβριο αλλάξαν τα πράγματα. Δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς καταφέραμε να σώσουμε την ομάδα που ήταν και ο πρώτος μας στόχος. Και κλείνει τουλάχιστον έτσι ευχάριστα η χρονιά. Αν και δεν μπορούμε να πούμε ευχάριστα, γιατί ο Απόλλων είναι μεγάλη ομάδα και ο πρώτος στόχος πρέπει να είναι η καθιέρωση και να ανέβει στη Super League. Πιστεύεις πως του χρόνου θα ο στόχος αλλάξει στην ομάδα? Σίγουρα, εντάξει. Αυτό το καλοκαίρι ήταν δύσκολο. Ξαναμπήκε νέος πρόεδρος, η ομάδα έπεσε από Β' Γ'. Του χρόνου πρέπει να είναι ο στόχος του Απόλλων η άνοδος και πιστεύω θα γίνει κιόλας. Να έχουμε και παραπάνω ομάδες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι ακριβώς. Γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μία ομάδα στη Νέα Θεσσαλονίκη, ενώ Κρήτη πριν δύο χρόνια είχε τρεις, με τον Πλατανιά, τον Όφη, τον Εργοτέλη, και η Θεσσαλονίκη έχει μόνο μία ομάδα, τον ΠΑΟΚ. Έτσι ακριβώς. Πρέπει οι ομάδες από Θεσσαλονίκη, ο Άρης, ο Απόλλων, ο Ηρακλής να είναι αλφα-εθνική. Είναι ομάδες μεγάλες με κόσμο. Ξεκίνησε από τον Άρη την ΚΑΠΑ 20, πήρες μεταγραφή στον Απόλλων Καλαμαριάς το 13, το 12 με συγχωρείς, το 13 πήγες στο Αγιον Έρη. Ναι. Ήσουν ένα χρόνο χωρίς ομάδα. Πήγα μισό χρόνο Γερμανία, ναι. Και το 15 ξαναγύρισες στον Απόλλων. Σου φαίνεται η ΓΑΜΑ Εθνική πιο δύσκολη από τη Β' ή την Α, πώς σου φαίνεται? Σίγουρα, η ΓΑΜΑ Εθνική είναι πιο δύσκολη. Τα γήπεδα είναι κακά, παίκτες είναι πιο δυνατοί, μπαίνουν στις φάσεις τραυματισμοί πιο πολύ λόγω του αγωνιστικού χώρου. Σίγουρα είναι πιο δύσκολο. Πλέον με δημοσιεύματα λένε και φήμες να λένε ότι ο Άλεξ Κάλασσα είναι ο νέος έφορος της ομάδας. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις. Βλέπετε εσείς από τους ποδοσφαιριστές στο μέλλον πιο καλό? Εντάξει, δεν το ξέρω τον κύριο Κάλασσα. Απλά θεωρώ ότι θα είναι καλό για τον Απόλλων να μπει ένας δυνατός επενδυτής. Πιστεύω θα βοηθήσει αυτό. Με τον, όπως είπα και πριν, με τον Δημήτρη Καλατζίδη στο τιμόνι, λογικά αν μπει ο αδελφός του στο έφορος, πιστεύεις πως θα μπορέσει η ομάδα του Απόλλων του χρόνου να διεκδικήσει την άνοδο, στην Β'? Ελπίζω να γίνει κάτι καλό αρχικά το καλοκαίρι, με καλό σχεδιασμό και τέτοια, και μακάρι να ανέβει ο Απόλλων. Εσύ θα παραμείνεις στην ομάδα? Δεν το γνωρίζω ακόμα. Είναι νωρίς ακόμα, δεν έχω ξεκαθαρίσει αν ολοκληρώθηκε, αν θα έρθει ο Κάλας, δεν θα έρθει, τι θα γίνει. Και πιστεύω δεν έχει συζητήσει και κανένας ποδοσφαιριστής ακόμα τι θα κάνει. Εσύ είναι νωρίς. Θες να μείνεις στην ομάδα? Εντάξει, έχω πανηγυρίσει πρωτάθλημα με τον Απόλλων, είμαι πόντιος, το βλέπω λίγο διαφορετικά. Συναισθηματικά ναι. Καλό είναι αυτό, οι ποδοσφαιριστές να το βλέπουν συναισθηματικά, διότι πλέον, όπως ξέρεις και εσείς, ποδοσφαιριστές, όλα κλείνονται από το τι έχεις στην τσέπη, δεν είναι? Έτσι είναι, εντάξει. Γι' αυτό και το ποδόσφαιρο, και ειδικά στην Ελλάδα, βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει εδώ πέρα. Τελικός κυπέλου χθες, χωρίς κόσμο. Θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για αυτό το τελικό? Τι να πω, δεν είναι
σαν ποδοσφαιριστής δεν νιώθω ωραίο όταν παίζω με άδειες κερκίδες. Δεν είναι ωραίο. Αυτό τα λέει όλα. Θα σε πάω τώρα λίγο στην κεφάλαιο Εθνική Νέων, Εθνική βασικά. Έχεις παίξει για Εθνική Νέων. Είναι όνειρό σου να παίξεις με τη φανέλα της Εθνικής Ανδρών, να σε καλέσει ο προπονητής. Σίγουρα όταν φοράς το εθνόσημο σε όποιο τμήμα και να είναι αυτό, νέων, ελπίδων, ο πρώτος σου στόχος είναι να παίξεις και στην Ανδρών. Mm-hmm. Ναι, είναι ένας στόχος. Οπότε θα ήθελες να παίξεις. Ναι, ναι. Δεν νομίζω για να μην ήθελε και κανένας ποδοσφαιριστής τώρα. Σωστά. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι... Εντάξει. Σίγουρα είναι ένας στόχος τον οποίο είναι μεγάλο κεφάλαιο αυτό στην ποδοσφαιρική μου καριέρα. Έτσι, επιθυμίσου να παίξεις στο εξωτερικό και αν είναι σε ποια ομάδα. Τώρα, αγαπημένη μου ομάδα είναι Real, αλλά μου αρέσει το πρωτάθλημα στη Γερμανία. Γενικά θα σκεφτόσουν την προοπτική να παίξεις έξω. Ναι, εντάξει. Κάθε ποδοσφαιριστής και βλέπουμε και αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα, mm-hmm. σκέφτεται τη φυγή στο εξωτερικό. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και επεκτικά σε σέβονται περισσότερο. Θες να μας κάνεις ένα σχόλιο για την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά. Έτσι, πώς το βλέπεις εσείς σαν ποδοσφαιριστής, πώς το βλέπετε γενικά εσείς σαν ποδοσφαιριστές το θέμα. Δεν είναι ωραίο τώρα να παίρνει ο Ολυμπιακός συνέχεια το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή τελειώνει στην ουσία από πριν τα Χριστούγεννα, ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον άλλο στο πρωτάθλημα. Δηλαδή δεν υπάρχει ανταγωνισμός να μπορούσε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, να διεκδικούν να πάρουν πρωτάθλημα. Ενώ βλέπουμε στην Αγγλία ότι η Λέστερ πήρε το πρωτάθλημα. Ενώ στην Ελλάδα δεν φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πουθενά έτσι δεν υπάρχει έρταση. Και να μπορεί μια ομάδα οικονομικά να το κάνει, πιστεύεις πως δεν μπορεί να εξαγωνιστικά να το ναι. καταφέρει. Αυτό είναι το χειρότερο σε όλο αυτό. Ότι ενώ παικτικά θα μπορεί, άλλοι παράγοντες δεν θα τους αφήσουν να γίνει. Εσείς σαν ποδοσφαιριστές το βλέπετε ότι ό,τι και να κάνετε, για παράδειγμα, για τους προσωπικούς σας στόχους, για τους στόχους της ομάδας, να διεκδικήσετε κάτι παραπάνω. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς νιώθετε που δεν, στην Ελλάδα δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Εντάξει, σε παίρνει από κάτω σίγουρα. Τώρα είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να τα παρατάμε όμως. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν πράγματα, καταστάσεις. Μπορεί ξαφνικά να βρεθείς να παίζεις στο εξωτερικό ή να βρεθείς να παίζεις σε αυτές τις μεγάλες ομάδες και να δεις πώς είναι η κατάσταση, να δεις ότι μπαίνεις κι εσύ σε αυτό το τρυπάκι. Τέλος, όμως, θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο για τον χθεσινό τελικό της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, την νίκη της ΑΕΚ και το κύπελλο το οποίο πήρε. Εντάξει, φάνηκε ότι η ΑΕΚ το ήθελε περισσότερο, ο Ολυμπιακός έχει καιρό απραξίας, φάνηκε αυτό χθες στο γήπεδο, από το 80 και μετά δηλαδή ανέβασε. Εντάξει, και οι δύο μεγάλες ομάδες, αλλά πιστεύω ότι δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Και πολύ καλή διαιτησία έτσι χθες. Αυτό, ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να μιλάμε για διαιτησία, γιατί το πήρε καθαρά στο γήπεδο μέσα. Έτσι πρέπει πλέον να... Μακάρι να γίνεται πλέον στην Ελλάδα, έτσι. Μακάρι να γίνεται και να μην καθορίζει ένας διαιτητής τον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πρωινό που μας... το βράδυ που μας χάρισες. Να σου ευχηθούμε το μέλλον σου να είναι όπως το θέλεις. Με τον Απόλλωνα, με όποια ομάδα θα πάρεις την απόφαση να συνεχίσεις. Και να δούμε και τον Απόλλων στη Β' και στην Α' Εθνική σε 2 χρόνια. Ας ελπίσουμε, έτσι. Μακάρι. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Μια ακόμη εκπομπή Τα Σπόρια. Με εμάς τους δημοσιογράφους του ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ. Την επόμενη Τετάρτη και πάλι την ίδια ώρα στις 12.30. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ.